Οι μπανάνες είναι πολύ νόστιμες και σπάνια κάποιος μπορεί να τους αντισταθεί. Αν είστε ένας από εκείνους που απολαμβάνουν να τρώνε μπανάνες, τότε πρέπει να διαβάσετε αυτό το άρθρο και να είστε προσεκτικοί την επόμενη φορά που θα αγοράσετε μερικές. Υπάρχει ένα πράγμα που πρέπει να δώσετε προσοχή, πριν να αποφασίσετε να αφαιθείτε σε αυτό το νόστιμο φρούτο. Μια εντελώς όριμη μπανάνα παράγει TNF, Tumor Necrosis Factor. Αυτή η ουσία έχει την ικανότητα να καταπολεμάει τα ανώμαλα κύτταρα. Σύμφωνα με μια ιαπωνική έρευνα, αυτή η ουσία που βρίσκεται στην μπανάνα έχει αντικαρκινικές ιδιότητες. Έτσι, υπάρχει ένας καλός λόγος να καταναλώνουμε μπανάνες. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το TMF αυξάνει επιτυχώς την ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος. Εν κατακλείδη, η μελέτη προτείνει την κατανάλωση όριμων μπανανών που ενδέχεται να εμποδίζουν την καρκινογένεση και τις ασθένειες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής. Η όριμη μπανάνα έχει μαύρες κοιλίδες ή μπαλώματα στη φλούδα της. Αυτά τα σκοτεινά σημεία αυξάνουν την ποιότητα της. Δεδομένου ότι η ποιότητα της έχει αντικαρκινικές επιδράσεις και συνδέεται με το επίπεδο της ορίμανσης των φρούτων. Ο παράγοντας νέκρωσης όγκων α, TNF-α, είναι μια πολυλειτουργική κυτοκίνη που συμμετέχει σε πολλές διαφορετικές οδούς στην ομοιόσταση και την παθοφυσιολογία των θηλαστικών. Μπορεί να συμμετέχει σε αντίθετες βιολογικές δράσεις, γεγονός που σημαίνει πολύπλοκους μηχανισμούς ρύθμισης. Ο TNF-α, γνωστός επίσης ως καχεκτίνη, εντοπίστηκε για πρώτη φορά ως κυταροτοξικός παράγοντας που προκαλεί λύση ορισμένων καρκινικών κυττάρων. Το γονίδιο του TNF-α είναι μέλος της υπεροικογένειας του TNF-α, που αποτελείται από τουλάχιστον 20 διαφορετικά μέλη. Το TNF-α διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην φλεγμονή, την ανάπτυξη του ανοσοποιητικού συστήματος, την απόπτωση και το μεταβολισμό των λιπιδίων. Το TNF-α εμπλέκεται επίσης σε μια σειρά παθολογικών καταστάσεων συμπεριλαμβανομένου του άσθματος, της νόσου Crohn, της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, του νευροπαθητικού πόνου, στην παχυσαρκία, στον διαβήτη τύπου 2, το συμπτικό σοκ, την αυτοανοσία και τον καρκίνο. Είναι γνωστό γεγονός ότι ο όριμος καρπός αλλάζει την περιεκτικότητα των θρεπτικών συστατικών. Αυξάνονται τα επίπεδα των αντιοξειδωτικών στην μπανάνα και γίνεται πιο κίτρινη. Όταν η μπανάνα οριμάσει εντελώς και έχει σκούρα μπαλώματα στο δέρμα, αλλάζουν τα θρεπτικά συστατικά και το περιεχόμενο της μετατρέπεται σε απλά σάκχαρα. Αυτά τα σάκχαρα είναι πιο εύκολα να χωνευτούν. Οι μπανάνες που έχουν φτάσει σε αυτό το στάδιο των πολλαπλών σκοτεινών κοιλίδων στο δέρμα έχουν μεγάλο ποσοστό του TNF. Πιστεύετε ότι είναι 8 φορές πιο αποτελεσματικές στην ενίσχυση των λευκών αιμοσφαιρίων από τις πράσινες μπανάνες ή τις φρέσκες, χωρίς τις μαύρες κοιλίδες ή τα μπαλώματα στη φλούδα. Το TNF, Tumor Necrosis Factor,
Είναι χρήσιμο για την καταπολέμηση μη φυσιολογικών κυττάρων στο σώμα εξαιτίας της κυτοκίνης. Ουσίες που εκρίνονται από ορισμένα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που έχουν επίδραση σε άλλα κύτταρα. Η έρευνα που έγινε σε σχέση με την ορίμανση μπανανών στην πραγματικότητα απέδειξε ότι τα επίπεδα του TNF στον τομέα της μπανάνας με σκούρες κυλίδες στη φλούδα, πριν γίνει η μπανάνα καφέ, έχουν αυξηθεί σημαντικά. Η έρευνα έχει διαπιστώσει ότι η δραστηριότητα της μπανάνας είναι παρόμοια με τη δραστηριότητα της λεντινάνε. Η λεντινάνε είναι μια χημική ανοσοδιεγερτική ουσία που χορηγείται ενδοφλεβίως ως αντικαρκινικός παράγοντας. Εν κατακλείδη, η ορίμανση της μπανάνας μπορεί να λειτουργήσει ως παράγοντας κατά του καρκίνου επειδή διεγείρει την παραγωγή των λευκών αιμοσφαιρίων και αποτρέπει μετάλλαξη τους. Το πείραμα που πραγματοποιήθηκε από τους Ιάπωνες επιστήμονες πράγματι ασχολήθηκε με διάφορα ώριμα φρούτα, όπως μπανάνα, μήλο, σταφύλι, λωτός, χλάδι, καρπούζι και ανανάς. Ήθελα να αποδείξουν τα ωφέλη της για την υγεία μας. Όλα τα φρούτα συγκρίθηκαν με την μπανάνα και εκείνη έδωσε τα καλύτερα αποτελέσματα. Η μπανάνα ενίσχυσε σημαντικά τον οργανισμό, επειδή παράγει την αντικαρκινική ουσία TNF και αυξάνει τον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων. Συνιστάτε να τρώτε 1-2 μπανάνες σε καθημερινή βάση, διότι βοηθάει στο ανοσοποιητικό σύστημα και στην αποφυγή ασθενειών όπως η γρήπη, το κρύωμα και πολλά άλλα. Όταν οι μπανάνες έχουν οριμάσει πλήρως, κρατήστε τες στο ψυγείο προκειμένου να μην μειωθούν οι βιταμίνες της. Μπορείτε να τις φάτε αμέσως αν έχουν καφέ κυλίδες στη φλούδα. Αποφύγετε τις υπερβολικά όριμες μπανάνες των οποίων το δέρμα έχει ανοίξει ή έχουν γίνει εντελώς καφέ.